Τώρα να δούμε τι συνέβη το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη. Γιατί στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη, την ώρα που έπαιζε και η εκπομπή, συσκότησε στο στούντιο. Μαύρα σκοτάδια στο στούντιο. Τι πάθανε εκεί, δεν είχαν πληρώσει το ρεύμα. Blackout, ε. Πάντως είχαν μεγάλο πρόβλημα γιατί βυθίστηκε η εκπομπή στο σκοτάδι. Πάμε να δούμε τι συνέβη. Πάμε να δούμε και πώς το αντιμετώπισαν κιόλας οι ίδιοι αυτά στην εκπομπή. Και είναι πρώτη φορά. Όχι, το ξαναπάθει. Κατά καιρούς έχουν πει και φωτιά έχουν πάρει. Το θυμόμαστε που γκρεμιζόταν και το σκηνικό. Καρέκλες σπάγανε. Μάλλον πολύ κακό μάτι έχουν κάποιοι για τον Παπαδάκη. Για να δούμε. Αυτό είναι φαρμακείο περίπτερο. Και βεζινάδικο. Όσοι κάνουν delivery. Μισό λεπτό γιατί είχε γίνει. Σκοτάδι, τι έγινε, παιδιά. Μισό λεπτό γιατί μα είχαν να ακολουθούμε αυτό που είχε γίνει στην Τουρκία. Πού είναι ο δικό μου παππού, παιδιά, βλέπω να συνεχίζω την εκπομπή με το γενικό. Εγώ από το σπίτι μου και γύρω από το γραφείο του. Κοίτα, δεν ανοίγει. Να, έλα να σου δώσω το δικό μου. Κοίτα, να, έλα να σε φωτίσω. Παίρνουμε μαθήματα από του Τούρκου συναδέλφου, οι οποίοι και εκείνοι έκαναν το ίδιο με του φακού από τα κινητά. Τους φωτίζονταν μέσα στο στούντιο. Ωραία, ήρθε. Και έγινε το φως. Έγινε το φως. Με αυτά που λέτε, κύριε Γενικέ, έπεσε και το φως. Μαύρησε η ψυχή μας από την οθόνη, καταλάβατε. Νομίζω είναι η σύνθεση του πάνελ σήμερα. Βέβαια, κάτι το... Ανάδρομος ο Ερμής. Γρουσούζη τον είπε, δηλαδή, είναι έλεγα και το Γενικό. Ναι, ήταν ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο κύριος Παναγιώτης Σταμπουλίδης. Ή μπερδεύτηκε με το Γενικό Διακόπτη. Σε ποιο γενικό μιλούσε ο Γιώργος Παπαδάκης. Πάντως βλέπουμε ότι όλο κακοτυχίες έχει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή θα πρέπει να τον ξεματιάζουν, να προσλάβει μια ξεματιάστρα, να τον ξεματιάζουν όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Όλο κάτι παθαίνουν εκεί. Καρέκλες σπάνε. Γκρεμοτσακίζονται. Φωτιά πιάνουν το στούντιο. Σκηνικά πέφτουν πάνω τους. Το ρεύμα κόβεται. Το ρεύμα πρόβλημα όχι μια φορά, πολλές φορές. Με τους φακούς προσπαθούσε να κάνει εκπομπή. Αλλά ακόμα βλέπετε τι είναι να είσαι κεντρικός παρουσιαστής. Ενώ υπάρχει διακοπή ρεύματος και βλέπουμε όλοι να είναι μαύρη εικόνα, ο μοναδικός που είναι φωτισμένος, ακόμα και με σβηστά τα φώτα, είναι ο Παπαδάκης. Πώς γίνεται αυτό. Βάτε ξανά την αρχή να δούμε. Κοιτάξτε το εδώ να δείτε. Πώς γίνεται αυτό. Αν δείτε τους άλλους, κοιτάξτε. Πώς γίνεται αυτό. Ότι δεν έχει πολύ μαλλί ο κύριος Παπαδάκης, δημιουργεί φωτεινότητα, γι' αυτό λέμε καμιά φορά σε πηγολαμπίδα. Παίζει και αυτό. Πάντως μια χαρά φαίνεται. Όχι, αλήθεια σου. Δηλαδή, ο γενικός πιο σκοτεινός φαίνεται. Ναι, και είναι και σε άλλο τέτοιο. Δηλαδή, υπάρχει. Δηλαδή εδώ, καμιά φορά έχεις ακούσει όταν έχουμε, ας πούμε, ξερισμένο κεφάλαιο, σε πηγολαμπίδα είσαι. Πώς φέγγεις τα πηγολαμπίδα. Πώς γίνεται από κάτω να είναι μαύρος, μαυρίλα πλάκωσε. Και ο Παπαδάκης να γίνει, κοιτάξτε, εδώ είναι ο άλλος. Το κούτελο, το κούτελο φταίει. Ναι, ίσως αυτό λέω. Το κούτελο είναι αυτόφωτο. Το βάζει και φωτίζει. Κάνει και οικονομία στο ρεύμα. Μάλιστα. Την αγάπη μας στον Γιώργο Παπαδάκη και τους συναδελφικούς μας χαιρετισμούς. Ο οποίος τον έχουμε στεναχωρήσει από χθες. Είδαμε τι είχε γίνει. Σφαγή. Τον έχουν στεναχωρήσει κάποιοι τηλεθεατές και προχωρεί σε μηνύσεις εναντίον του.